Άξιο business λοιπόν εδώ. Καλώς ήρθατε στον υπέροχο χώρο της δημιουργίας, στον κόσμο της επιχειρηματικότητας, της εργασίας, της φαντασίας που εξελίσσεται σε προϊόντα και υπηρεσίες εδώ σε αυτόν τον υπέροχο τόπο που βγάζει μοναδικούς επιχειρηματίες. Όπως η υπόθεση την οποία θα δούμε τώρα για να προλάβουμε όλα τα θέματά μας. Θα δούμε τον Στέλιο Παγκανίκα. Ο Στέλιος Παγκανίκας, δεύτερη γενιά στην καλουποτεχνική. Καλούπια φτιάχνει, ακριβώς. Είναι τα καλούπια που δημιουργεί, θα λέγαμε, έναν άλλο κόσμο για τη βιομηχανία. Το καλούπι βγάζει το προϊόν. Ο Στέλιος Παγκανίκας, λοιπόν, ο οποίος τον γνωρίσαμε, μας είπε την ιστορία του και βεβαίως, δείτε τον κι εσείς, θα τον απολαύσετε. Έχουμε ξεκινήσει από το 1965, είμαστε δεύτερη γενιά. Ο πατέρας μου ήταν η πρώτη γενιά, ο οποίος μας τα έχει μάθει όλα αυτά για την κατασκευή καλουπιών. Εμείς κατασκευάζουμε καλούπια, η οποία τα καλούπια είναι το στενό πέρασμα της βιομηχανίας. Είναι το υποχρεωτικό βήμα για τη μαζική παραγωγή των ομοίων εξαρτημάτων. Η κατασκευή καλουπιών είναι κάθε μέρα μία πρόκληση. Είναι κάθε μέρα κάτι καινούριο. Το φτιάχνεις και μετά όταν κάνεις μια καινούρια δουλειά ασχολείσαι με κάτι καινούριο, το οποίο εμείς ξεκινάμε πρώτα από τον σχεδιασμό σε 3D. Μετά, αφού τελειώσουμε το σχεδιασμό, πάμε στην παραγωγή του καλουπιού, ο οποίος γίνεται με υπερσύγχρονα μηχανήματα και συνδέονται από το 3D σχέδιο, πάει το πρόγραμμα και ακολουθεί ό,τι έχουμε δώσει σαν εντολή για να γίνει η παραγωγή του καλουπιού. Θα ήθελα να πω στις ελληνικές βιομηχανίες να δώσουν ευκαιρίες και να εμπιστευτούν τις ελληνικές επιχειρήσεις, γιατί μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, μπορούμε να σχεδιάσουμε, να κατασκευάσουμε, να παράγουμε και δεν χρειάζεται η ελληνική παραγωγή να πάει έξω. Πρέπει να μείνει εδώ, στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια για αυτή την πολύ ωραία δουλειά. Κάθε κομμάτι του puzzle για την παραγωγή, βιοτεχνία, συνεργασία με τη βιομηχανία είναι πολύ σημαντικό για τους εργαζόμενους, τους επιχειρηματίες και τις οικογένειες. Πάμε σε ειδήσεις λοιπόν από το οικονομικό μας περιβάλλον. Έχουμε την Vodafone Ελλάδος. Έχουμε αναθέσεις δημοσίων έργων στη Vodafone που ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Αναθέσεις που έχουν να κάνουν με την εξωστρέφεια των αγροτικών προϊόντων, την εκπαίδευση, τα συστήματα έξυπνων πόλεων. Στη Vodafone μας λένε ότι είναι πολύ περήφανοι που συνεργάζονται με το δημόσιο τομέα. Επόμενη είδηση, πάλι από τον άλλον την επικοινωνιακό πάροχο, από τον ΟΤΕ, η αξιολόγηση Α, την οποία έλαβε για την πράσινη, για τα θέματα περιβάλλοντος και πράσινης επιχειρηματικότητας. Η Ντέμπι Τζιμαία, η υπεύθυνη επικοινωνίας του ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε ότι η αξιολόγηση με Α για δεύτερη συνεχή χρονιά από τον συγκεκριμένο δείκτη επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε τα θέματα του ESG. Με την βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο της επιχειρηματικής μας στρατηγικής, τα κριτήρια ESG ως πηξίδα για τη συνολική δράση μας και με σύμμαχο την τεχνολογία, θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη θετική μας επίδραση στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον για τη δημιουργία ενός κόσμου καλύτερου για όλους από την Ντέμπι Τζιμαία. Πάμε. Enterprises Greece. Πού βρεθήκανε? Βρεθήκανε στην Ισπανία. Βλέπετε εδώ πίσω μας τους Ισπανούς, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί επιχειρηματίες και οι αρχές της Ισπανίας. Γιατί? Για να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις. Πού? Στον αγροδιατροφικό τομέα, σε επιχειρήσεις. Πολύ σημαντικές συναντήσεις δικτύωσης μεταξύ του Enterprise Greece και την πρεσβεία που έχουμε στη Μαδρίτη, με επιχειρηματίες οι οποίοι ψάχνουν ευκαιρίες από την Ισπανία να φέρουν τα κεφάλαιά τους στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι έχει πλέον και την επενδυτική βαθμίδα, πεδίο δόξη λαμπρό. Πάμε για τα ευρωπαϊκά βραβεία της επιχειρηματικότητας 2023. Βραβεία που μας έρχονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Θα γίνουν, όπως βλέπετε και εσείς, Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Ανάπτυξης την Τετάρτη, 1η Νοεμβρίου. Αύριο δηλαδή, στις 11, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Οι εθνικοί νικητές είναι η ελληνική αστυνομία, ο Δήμος Αθηναίων και το Επιμελητήριο Πιερίας. Ευρωπαϊκά βραβεία πρώτης επιχειρηματικότητας 2023. Αύριο λοιπόν στις 11. Και τέλος, να κλείσουμε με τον Όμιλο Ηρακλή αυτές τις σύντομες επιχειρηματικές ειδήσεις. Όμιλος Ηρακλής λοιπόν θεμελίωσε το έργο που βλέπετε πίσω μας. Πάμε να το δούμε λοιπόν όλοι μαζί. Πάμε να δούμε τις φωτογραφίες. Ποιο είναι το έργο? Αυτό είναι ο μεγαλύτερος πύργος που θα γίνει σε παράκτιο μέτωπο στην Ευρώπη. Είναι ο πύργος
ο οποίος θα βρεθεί στο Riviera Tower, ο Riviera Tower, θα βρεθεί μέσα στο παλιό ελληνικό αεροδρόμιο. 3.000 τόνοι τσιμέντο, 14.000 τόνοι αδρανή υλικά και σκυρόδερμα. Για όλα αυτά εδώ τα οποία γίνονται στο παραθαλάσσιο μέτωπό μας, εργάστηκαν πάνω από 300 εργαζόμενοι μόνο για τη θεμελίωση. Στις κατασκευές θα πείμε. Θα πάμε εκεί. Ο Προκόπης Καριδάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τις κατασκευές, τις ανακαινήσεις, με το περιοδικό του, τα μαστορέματα. Μας λέει, έχει συνολική εικόνα για αυτή την αγορά. Πενδύο δόξη λαμπρό να παραμείνει το κομμάτι της παραγωγής και των κατασκευών στην Ελλάδα. Πάμε να τον ακούσουμε. Έχετε τη συνολική εικόνα λοιπόν αυτής της αγοράς. Οικοδομή, ανακαινήσεις. Θα ήθελα να σας ρωτήσουμε αν έχει αλλάξει το πρόσημο προς τα πάνω και συμβαδίζει μαζί με την ανάπτυξη της χώρας. Η οικοδομή πέρασε όπως όλοι οι κλάδοι ένα πολύ μεγάλο δύσκολο διάστημα με την αύξηση του κόστου των πρώτων υλών, του κόστου μεταφορών, που αυτό ακόμα προσπαθεί να ηρεμήσει έτσι ώστε να πάρει αυτά που πρέπει να πάρει από την αγορά, διότι ανάπτυξη οικοδομής σίγουρα βλέπουμε. Σίγουρα βλέπουμε και στα κίνητα τα ιδιωτικά, αλλά και πολύ περισσότερο στα επαγγελματικά και στα κρατικά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είναι ένας κλάδος που αξίζει να παραμείνει η παραγωγή στην Ελλάδα? Είναι ένας κλάδος που αξίζουν επαγγελματικά να ασχοληθούν και οι επόμενες γενιές? Έχουμε δυνατότητα να έχουμε παραγωγή σε όλους αυτούς τους τομείς? Θεωρώ ότι ξεκάθαρα πρέπει ο κλάδος αυτός να παραμείνει. Μπορεί να έχουμε λίγο πιο ακριβά κόστη, ειδικά τα εργατικά, από τις γειτονικές χώρες όπως είναι η Τουρκία, αλλά και πιο μακρινές όπως είναι η Πολωνία για παράδειγμα. Αλλά έχουμε ένα design και μια αισθητική και μια ποιότητα που πραγματικά δεν την βρίσκεις πολύ εύκολα στην Ευρώπη, και γι' αυτό ακόμα και οι ελληνικές βιομηχανίες παραμένουν ζωντανές. Συγχαρητήρια λοιπόν για τη δουλειά. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει στον κλάδο της οικοδομής. Πάμε να δούμε λοιπόν στον ψηφιακό μας στίχο. Το 2030 λοιπόν έχουν δρομολογηθεί όσον αφορά τις κατασκευές 118 μεγάλα έργα συνολικού προϋπολογισμού 43 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εκεί θα δουλέψουν εργαζόμενοι, επιχειρήσεις, όλες οι οικογένειες θα παραχθεί εισόδημα από αυτά τα μεγάλα έργα. Στην οικοδομή λοιπόν, τι έγινε το 2001? Κατασκευάστηκαν 9.888 νέα ακίνητα. Είχαμε μια αύξηση 43% έναντι του 2020. Το 2022 αναμένεται, δεν έχει κλείσει ακόμα η χρονιά για να δούμε τα στοιχεία. 12.720 ακίνητα. Όλα αυτά είναι με τη στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Νομίζω ότι ο κλάδος της οικοδομής και των κατασκευών είναι ένας κλάδος που παράγει εισόδημα. Και όπως ακούσατε και τον κύριο Καριδάκη να λέει, αξίζει να επιμείνουμε. Λοιπόν, έτσι κάπως ολοκληρώνεται το Axio Business. Θέλω όλες και όλοι να είστε καλά μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.